αντιμέτωποι με μία από τις πολλές διαχρονικές παθογένειες της ελληνικής διοίκησης αλλά και της πραγματικότητας που παρουσιάζεται στους δήμους και στις επιχειρήσεις τους βρίσκονται δεκάδες κάτοικοι της οδού, κονεμένους στους Αγίους Αποστόλους. Ένας μικρός δρόμος στον οποίο όμως διαμένουν περισσότερες από 50 οικογένειες σε συνθήκες που θυμίζουν γειτονιά προηγούμενων δεκαετιών με ελάχιστα έργα υποδομής. Λίγο πριν τις εκλογές του Μαΐου, η προηγούμενη Δημοτική Αρχή και η απερχόμενη διοίκηση της ΔΕΙΑΙ αποδέχθηκε το αίτημα των κατοίκων για την αντικατάσταση του κεντρικού αγωγού ίδρευσης, κάτι που υλοποιήθηκε. Η δέσμευση όμως, όπως αναφέρουν οι κάτοικοι, έμεινε στη μέση, καθώς παρότι υπήρξαν οι διαβεβαιώσεις, ούτε το σκάμα αποκαταστάθηκε από τη ΔΕΙΑΙ, αλλά από τους ίδιους, ενώ ούτε και οι τεχνικές υπηρεσίες υλοποίησαν την παρέμβαση για την ασφαλτόστρωση του δρόμου όπως είχε δοθεί η πολιτική δέσμευση από την τότε Δημοτική Αρχή. Το αποτέλεσμα ήταν αυτό που τους έβγαλε από τα σπίτια τους το πρωί για να διαμαρτυρηθούν αφού η νεροποντή τα ξημερώματα αποκάλυψε εκ νέου το σκάμα πάνω από τον αγωγό σε βάθος μέχρι και 30 εκατοστά. Η διαμαρτυρία των κατοίκων προς το Δήμο Ιαννιτών συνίσταται στην απαξίωση που καταγγέλουν ότι αντιμετώπισαν όλο το καλοκαίρι από τις τεχνικές υπηρεσίες μέχρι να πάρουν στα χέρια τους ένα απαντητικό έγγραφο στις 23 Αυγούστου. Στο έγγραφο αυτό που απαντά σε σχετική τους αίτηση, οι τεχνικές υπηρεσίες απαντούν ότι δεν υπάρχει πίστοση στο τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του Δήμου για την κατασκευή έργου στην περιοχή και κατά συνέπεια η υπηρεσία δεν μπορεί να προβεί στην ασφαλτόστρωση της οδού. Ζητήσαμε αντικατάσταση της ίδρευσης γιατί ήταν πολύ παλιό το δίκτυο και έσπαγε κάθε 20 μέρες έσπαγε και γινόταν αυτό το μαύρο χάλι. Μας είπε ναι, πήγαμε με αιτήσεις και με αυτά αλλά δεν βρήκαμε τίποτα, καμία υπογραφή, κανένα τίποτα. Και έρχεται τώρα και ζητήσαμε παράλληλα αντί τσιμέντου να στρωθεί, γιατί μας είπαν ότι θα στρωθεί επειδή ήταν σε αυτό το χάλι, να στρωθεί, να πέσει άσφαλτος, επειδή εμείς λόγω του χειμώνα ρίχνουμε και αλάτια πολλά εδώ. Και γίνεται πάλι χάλια ο δρόμος. Ναι, και ζητήσαμε αυτό. Και μας είπε ο κύριος Γιωτίτσας, ναι. Όλα αυτά γίναν μια χαρά. Η αντικατάσταση έγινε από ό,τι βλέπουμε. Η αντικατάσταση έγινε. Ωραία. Το στρώσιμο δεν έγινε όμως. Αλλά τα κλείσαμε εμείς με προσωπική μας εργασία για να μην μπορέσει και σκοτωθεί κανένας. Είτε λιβεράς, ή παιδί μας, ή εμείς, ή οποιοδήποτε άλλος. Παρ' όλα αυτά όμως έπιασε η βροχή, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, έγινε η αντικατάσταση του Δημάρχου. Ακόμα οι άνθρωποι, οι καινούργοι, δεν παρέλαβαν κανονικά τα γραφεία τους. Δεν βλέπουμε τίποτε, έπιασαν οι βροχές και φτάσαμε σε αυτό το σημείο και δεν ξέρουμε τι θα γίνει και πού θα φτάσουμε. Νοικιάζουμε σπίτια και δεν μπορούν τα παιδιά να περάσουν, δεν μπορούν τα παιδιά που είναι αυτό, θέλουν να φύγουν γιατί δεν μπορούν ούτε τα αυτοκίνητα ούτε αυτά να βαδίσουν στο δρόμο και έχουν μεγάλο πρόβλημα, δηλαδή θα νοικιαστούν τα σπίτια μας. Θα ξενικιαστούν, είναι φοιτητές, θα ξενικιαστούν και λέει δεν μπορούμε να περάσουμε, άρα θα φύγουμε από εδώ. Ούτε με τα πόδια μπορούμε να περπατήσουμε, ούτε με τα αυτοκίνητα, τι βλέπετε ούτε την κατάσταση, μηχανάκια. Ούτε μηχανάκια. Δηλαδή, πού θα ξεκίνησε ένα έργο, έμεινε στη μέση και, έμεινε έτσι, στη και μέση, δεν υπάρχει μέση. Και καμία απάντηση καμία, επί της ουσίας, καμία προοπτική. Τίποτα. Έχω σπάσει τα πόδια μου, έχω στενοχωρηθεί τόσο πολύ, δεν μπορείτε να φανταστείτε γιατί τρέχω όλον αυτόν τον καιρό και όλοι μας γράφουν κανονικά.